Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικά για τον δημιουργικό οραματισμό. Δυστυχώς η έννοια του οραματισμού έχει πάρει πολύ λάθος διαστάσεις τα τελευταία 20, 25, ακόμα και 30 χρόνια και έχει συγχωνευτεί με την πεποίθηση, με την ιδέα ότι οραματίζεσαι κάτι και αυτό έρχεται διαμαγείας στη ζωή σου. Η αλήθεια είναι ότι θεωρίες όπως ο νόμος της έλξης έχουν δώσει πάρα πολύ ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν βιώσει πάρα πολλές ήττες στη ζωή τους και φοβόντουσαν πλέον την οποιαδήποτε έκθεση, την οποιαδήποτε νέα προσπάθεια, το οποιοδήποτε νέο εγχείρημα. Οπότε μια τέτοια θεωρία με τόσο εύκολα και γρήγορα αποτελέσματα, όπως ισχυρίζεται, φυσικά δίνει μια τεράστια περιγοριά σε απογοητευμένους ανθρώπους και λογικό είναι γιατί ο καθένας θα ήθελε γρήγορα και άμεσα και εύκολα αποτελέσματα χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του. Αλλά η κατάκτηση της ζωής, αγαπητοί μου φίλοι, δεν είναι έτσι δομημένη. Χρειάζεται και εμείς να δράσουμε, απλά χρειάζεται πρώτα να ενδυναμώσουμε τον εαυτό μας. Κανένας δρομέας δεν μπορεί να τρέξει με ένα σπασμένο πόδι, οπότε χρειάζεται πρώτα να γιάνουμε το πόδι και μετά να το προπονήσουμε. Η μέθοδος ετώνα σε συνδυασμό με τον δημιουργικό οραματισμό είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο για να έρθουμε σε επαφή με τις αισθήσεις του σώματός μας, τις οποίες εμείς ονομάζουμε γνωσιακά συναισθήματα. Τις περισσότερες φορές τα αρνητικά συναισθήματα φωλιάζουν στο μπροστινό μέρος του σώματος. Αυτά τα σημεία μπορεί να είναι το κεφάλι, ο λαιμός, ο σβέρκος, το στήθος, το ηλιακό πλέγμα, η κοιλιά και τα άκρα μας. Στην χειρότερη περίπτωση, τα πολύ παγιωμένα και παλιά αρνητικά συναισθήματα μπορούν να γυρίσουν προς τα μέσα και να δημιουργήσουν φυσικά ψυχοσωματικά προβλήματα ή και αυτοάνοσα. Όταν λοιπόν μέσω της μέθοδος Εντώνα ανακαλύπτουμε τα σημεία και την φόρτιση, την δυσφορία που αισθανόμαστε συναισθηματικά και αισθαντικά, εντοπίζοντας τα σημεία στο σώμα μας τα οποία βιώνουν αυτή την συναισθηματική φόρτιση μέσω χρόνιων συναισθημάτων ή και πιο πρόσφατων, μπορούμε με τη μέθοδο Εντώνα, η οποία είναι μια πάρα πολύ εύκολη τεχνική που μπορείτε και μόνοι σας να κάνετε, μέσω μιας ελαφριάς χαλάρωσης να βοηθήσουμε το σώμα να αποβάλει σιγά σιγά αυτό το συναίσθημα και αυτό να αποδυναμωθεί. Αφού λοιπόν έχουμε αποδυναμώσει τα αρνητικά συναισθήματα σε έναν βαθμό, έρχεται ο δημιουργικός οραματισμός και μέσω της κατεύθυνσης του δημιουργικού οραματισμού αρχίζουμε και ανακαλούμε θετικές εικόνες και μέσω των ερωτήσεων όπως γιατί είμαι καλά, γιατί είμαι ευτυχισμένος, γιατί είμαι χαρούμενη, γιατί είμαι επιτυχημένη, μέσω τέτοιων ερωτήσεων οι οποίες ξεγελούν το υποσυνείδητό μας, το οποίο έχει συνηθίσει συνήθως να λέει στον εαυτό του «Δεν μπορώ, δεν θα τα καταφέρω, δεν είμαι αρκετά καλός, δεν είμαι τέλειος». Ξεγελάμε λοιπόν το υποσυνείδητο και αυτόματα μέσω της ερώτησης «Γιατί μπορώ», «Γιατί είμαι καλά», «Γιατί θα τα καταφέρω», αυτόματα αναδύονται θετικές εικόνες. Αυτές οι εικόνες είναι σχεδόν αδύνατο να αναδυθούν όταν ακόμα μέσα μας φωλιάζουν αρνητικά συναισθήματα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν όλα με τη σειρά. Πρώτα αποδυναμώνω αρνητικά συναισθήματα και μετά ενδυναμώνω τα θετικά, τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα μας στο μέγεθος ενός μικρού σπόρου. Σε κάθε περίπτωση οφείλουμε πρώτα να αποδυναμώσουμε τα αρνητικά συναισθήματα μέσα μας και μετά να εγκαταστήσουμε ένα θετικό και χρήσιμο για μας λογισμικό. Αυτή είναι η σωστή σειρά προτεραιότητας και σίγουρα δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν αποδυναμωθούν πρώτα τα αρνητικά συναισθήματα, το θετικό λογισμικό δεν μπορεί να χωρέσει πουθενά. Θα εμποδίζεται από τις αρνητικές φορτίσεις που κουβαλάμε χρόνια μέσα μας. Αυτή είναι λοιπόν η σωστή σειρά και αυτή χρειάζεται να τηρήσουμε. Επειδή σε διάφορες θεωρίες τύπου νόμου της έλξης δεν έχουν αφηρή γνώση, δεν γνωρίζουν πώς να αποδυναμώσουμε αρνητικά συναισθήματα, επιλέγουν απλά την αγνόηση αυτών με αποτέλεσμα να καταπιέζονται αυτά τα συναισθήματα και να δρουν πάντα υπόγεια. Και ό,τι δρά υπόγεια δυναμώνει και μας ελέγχει εκ των έσω. Οπότε λοιπόν όταν καθαρίσουμε τον ναό μας, το σπίτι μας,
τότε μπορούμε να προγραμματίσουμε τον εαυτό μας θετικά, στο βαθμό που μπορούμε και μετέπειτα να βιώνουμε και θετικά συναισθήματα. Θέλω επίσης να τονίσω ότι τον δημιουργικό οραματισμό στην σωστή του εκτέλεση τον χρησιμοποιούν στην μουσικοθεραπεία, η οποία είναι ένα παρακλάδι της ψυχοθεραπείας. Ακόμα καλύτερα, πρώην Ολυμπιονίκες έχουν χρησιμοποιήσει τον δημιουργικό οραματισμό για να ενισχύσουν την πεποίθηση ότι μπορούν να νικήσουν, για να βλέπουν τον εαυτό τους στο εδώ και τώρα πολύ ενδυναμωμένο και να αυξήσουν τις πιθανότητες να νικήσουν. Σίγουρα το έχουν κάνει στο εξωτερικό, δεν είμαι σίγουρα αν έχει γίνει στην Ελλάδα, με Έλληνες αθλητές. Και τέλος, σημαντικά στελέχη μεγάλων εταιριών στο εξωτερικό χρησιμοποιούν επίσης τον δημιουργικό οραματισμό για να μπορούν να αυξήσουν τις επιδόσεις τους. Ένας άλλος τρόπος να ενδυναμώσουμε τα θετικά συναισθήματα μέσα μας είναι να λέμε στον εαυτό μας πώς θα ήμουν αν τα κατάφερνα σε αυτό το τομέα. Πώς θα μπορούσε να είναι η καθημερινότητά μου αν είχα αυτή τη στιγμή έναν υπέροχο σύντροφο δίπλα μου. Πώς θα λειτουργούσα στην καθημερινότητά μου αν είχα ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Πώς θα ήταν η ζωή μου αν αγαπούσα απεριόριστα τον εαυτό. Όταν κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις στον συμβουλευόμενο, ο οποίος έχει κλείσει τα μάτια του και έχει μπει σε μία βαθιά χαλάρωση, αυτόματα το υποσυνείδητό μας ανακαλεί αυτές τις εικόνες. Και αυτόματα βλέποντας αυτές τις εικόνες μέσα σου, αισθάνεσαι θετικά συναισθήματα. Ακριβώς αυτά που έχεις ξεχάσει τόσα χρόνια να νιώθεις. Θα σας ανακοινώσω λοιπόν ότι την Τετάρτη στις 16 Φεβρουαρίου, στις 8.30 ώρα το βράδυ, θα γίνει ένα online σεμινάριο και όποιος θα συμμετάσχει θα λάβει στο τέλος του σεμιναρίου ένα ηχητικό αρχείο δωρεάν για τον εαυτό του για να μπορεί να εφαρμόζει κάθε μέρα και όσο χρονικό διάστημα θέλει αυτή την υπέροχη τεχνική για να μπορεί σιγά σιγά να βιώσει αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα στη ζωή του. Θέλω εδώ να ανακοινώσω και να είμαι πάντα απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, γιατί ξέρετε ότι είμαι πάντα έντιμη μαζί σας, ότι αυτές οι μέθοδοι, αυτά τα εργαλεία δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ψυχοθεραπεία ή την συμβουλευτική που εμείς ασκούμε, αλλά είναι δυνατά εργαλεία εφαρμογής που μπορούν θαυμάσια να συμπληρώσουν τον αυτογνωσιακό σας δρόμο και να σας βοηθήσουν να βιώσετε γρηγορότερα τα αποτελέσματα που θέλετε. Αν θέλετε λοιπόν να συμμετάσχετε στο σεμινάριό μας, δηλώστε συμμετοχή εδώ κάτω σε αυτό το email, γράψτε μας το ονοματεπώνυμό σας και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και θα λάβετε όλη την απαραίτητη ενημέρωση. Να έχετε λοιπόν μια πανέμορφη μέρα, ένα πανέμορφο βραδάκι και θα ξαναλέμε στο επόμενό μας θέμα και βίντεο. Φιλάκια πολλά!